A fost o YouTube cancelare, to YouTube revive, για πάντα πλέον. Δεν θα ξαναδούμε αυτά τα cringe moments του YouTube Rewind. Oh, that's hot. That's hot. Ναι, γιατί κυρίως είναι πλέον, ξέρω εγώ, τα τελευταία 2-3 YouTube Rewinds είναι corporation companies, είναι YouTubers ακριβώς. Το Rewind, το PewDiePie, ο PewDiePie το είχε φτιάξει το τελευταίο Rewind πέρσι, έτσι. Ήταν πολύ καλύτερο από αυτό που είχε το YouTube, που λογικά είχαν φάει εκατομμύρια εκεί. Και ο PewDiePie θεωρητικά μερικές χιλιάδες για τους editors. Κάπως όμως το YouTube έπρεπε να γιορτάσει το 2021, να δείξει τι γίνεται στην πλατφόρμα. So, ανακοινώσαν τους top 10 YouTubers του 2021, top 10 videos του 2021, top 10 short creators του 2021 και top 10 upcoming YouTubers, ξέρω εγώ, που έγιναν explode φέτος. Και ναι, είναι βάση το YouTube stats, δεν είναι βάση εσένα του Γιουράκη 13, αν σου άρεσε ο Beast Minecraft Killer 69 και ήταν τα αγαπημένα σου βίντεο. Δεν τους ενδιαφέρει για τα βίντεο που σου αρέσουν εσένα, τους ενδιαφέρει τι φέρνει views και λεφτά. Είναι μια εταιρεία, δεν είναι ψέμα. Θα είμαστε στο blog στο YouTube και έχει εδώ top trending videos US. Well, είναι αμερικάνικη εταιρεία, so yes. Εμείς θέλουμε τις Ελλάδες και τις Κύπρου. Δεν ξέρω αν βγαίνει επίσημο κάπου. Τώρα να το κάνουμε βάση δικής μου άποψης, θα γίνει πόλεμος στα σχόλια. Τρίτος παγκόσμιος. So, εδώ είναι τα top 10 videos. Έχουμε το I spent 50 hours buried alive. I'm gonna spend the next 50 hours actually, then... Έχω δει αυτό το βίντεο. Γενικά δεν βλέπω πολύ Mr. Beast, να είμαι ειλικρινής. Εντάξει, το setup του, ξέρω εγώ, έχει τρεις κάμερες εδώ πέρα. Και εγώ είμαι... Τρεις, ναι, τρεις. Και εγώ είμαι ο καημένος με μία κάμερα εδώ από το 2016. Ο τύπος εδώ έχει τρεις κάμερες στο coffin του. Το μόνο βίντεο που έχω δει το Mr. Beast Full είναι το Squid Game που είχε βγάλει πρόσφατα και ήταν τρομερή δουλειά, μπορώ να πω, από έναν απλό YouTuber. So, αυτό ήταν... Το νούμερο ένα, νούμερο ένα βίντεο με βάση trends στην Αμερική. Τώρα δεν θα κάτσω να το δω, όσοι θέλετε να πάτε να το δείτε, τα βρίσκετε, τα βλέπετε. Γενικά αν σκεφτείς ότι ο MrBeast ξεκίνησε λέγοντας 100.000 φορές. Α, ήταν το δεύτερο του βίντεο που λέγει 100.000 φορές στο βίντεο. Το πρώτο ήταν μέτρησε από 1 μέχρι 100. Και μετά έχει κάνει και Logan Paul. Το δεύτερο most trending video, most popular video. Είναι most trending και είναι most popular, ρε φίλε. Watch time of top trending videos was even bigger than last year. Όσο είναι με watch time, δεν είναι καν με views. Είναι το, είναι με βάση watch time. Ποιο βίντεο έχουν δει περισσότερο, δεν βγάζει νόημα θα πεις τώρα εσύ, αλλά το YouTube κλείνεται περισσότερα βίντεο όχι με πόσα views έχει, μπορεί να έχει 1 εκατομμύριο views, ωραία. Τώρα παράδειγμα σου λέω, και σε αυτό το 1 εκατομμύριο views έχει 60 λεπτά watch time, δεν έχει τόσα, είναι απλά παράδειγμα. Και είναι ένα άλλο βίντεο με 200.000 views και έχει 100 λεπτά watch time. Θα το προωθήσει το βίντεο με 100.000 views γιατί το βλέπουν περισσότερο πολύ. Δεν ξέρω τώρα. So, το δεύτερο βίντεο ήταν του Dream. Και είναι Minecraft Speedrunner with 5 Hunters. Damn, well, Minecraft Boys. Ο Dream δεν ήταν αυτός που κάτι έγινε με world record, speedrun και έγινε... Ήταν ο Dream ή κάποιος άλλος ήτανε. Γενικά, μόνη φορά που έχω ακούσει για το Dream είναι εκείνη η φάση που έγινε το expose, I guess. Δεν ξέρω αν ήταν καν κανονικό ή τι ήτανε. Από βίντεο του PewDiePie και ποτέ άλλο δεν τον έχω ακούσει γενικά. Κυρίως γιατί, σας είπα, δεν βλέπω πολύ άλλους YouTubers. Νούμερο 3, Mark Robert, Glitter Bomb Trap Catches Phone Scammer. Αυτό το έχω δει όλο στο TikTok, ξέρω εγώ. Απλά ουσιαστικά το point του βίντεο του Ρόμπερ εδώ πέρα είναι ότι έχεις δει αρκετά βιντεάκια στο ίντερνετ που κλέβουν πακέτα από προστινή τους μπόρτα. Γιατί δεν ξέρω, απλά τα αφήνουν εκεί στην είσοδο και φεύγουν deliveries και περνάει ένας τυχαίος, πιάνει το κουτί και φεύγει. Αλλά αυτό είναι εντελώς άλλο βίντεο τώρα. Είναι Glitter Bomb Trap Catches Phone Scammers. Είναι εντελώς άλλη φάση. Αλλά ένα από τα βίντεο που έχω δει εγώ και μου άρεσε πολύ είναι αυτό που έπιανε αυτούς που
κλέον τα πακέτα, πήγαιναν κάπου, άνοιγαν το πακέτο σπίτι του και απλά εκραγόταν το πακέτο glitter bomb. Ουσιαστικά το ίδιο πράγμα έκανε εδώ, απλά είναι με phone scammers που είναι λιγάκι πιο διαφορετική η φάση. NFL, The Weekend Full Pepsi Super Bowl. Αυτό εδώ είναι... Λίγο ξενέρω τη λίστα so far για μένα, δεν ξέρω. Corey Kenshin, Friday Night Funkin' Keeps Getting Better and Better Part 2. Το Part 1 δεν τους άρεσε πολύ. Τι είναι ένα gameplay βίντεο φάση. Okay, κατάλαβα τι παιχνίδι είναι. Okay, κατάλαβα, το έχω ξαναδεί αυτό το game. Δεν έχω παίξει, δεν έχω ασχοληθεί. Αλλά ουσιαστικά ξέρω εγώ, πατάς κάτι για να κάνεις τους κόμπους του χορού και όλα τέτοια. Περίεργο πέμπτο βίντεο σε αυτήν την κατηγορία. Tarman Kids Make Fun of Boy with Autism. Instant Regretted. Νούμερο 6. Α, είναι αυτά τα σκετσάκια που βλέπεις πολύ στο TikTok προσωπικά εγώ. Και ναι, ξοδεύω αρκετή ώρα στο TikTok στις δύσκολες στιγμές. Εντάξει, έχει πολλά τέτοια σκετσάκια, ξέρω εγώ, με Karens, με αστυνομικούς. Είναι μερικά που είναι, έχουν πληρώσει καλούς ηθοποιούς και είναι μερικά που ξέρω εγώ έχουν αρπάξει έναν τον Αντρέα από την καφετέρια πιο κάτω και του είπαν να κάνει 2-3 πράγματα και είναι τελείως χαμένος. Δεν ξέρει τι γίνεται, δεν ξέρει τι κάνει. Το νούμερο 7 είναι America's Got Talent Golden Buzzard Night Prime Original Song Make Simon Cowell Emotional. Αυτά πουλούνται, παιδιά, αυτά πουλούνται. Ό,τι πιέζει πάνω στα emotions, πάντα τρώει και χρυσό κουμπί. So, είναι αυτό που... Ναι. Okay, so, το σενάριο εδώ είναι η φάση που έχει κάποιο πρόβλημα, τραγουδάει πολύ ωραία, πατάνε το χρυσό κουμπί, πάει κατευθείαν στον τελικό. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι στημένα όλα αυτά. Δεν λέω τώρα ότι δεν έχει πρόβλημα. Απλά κατά πόσο είναι σενάριο. Βρήκαν αυτό το άτομο. Τραγουδάει πολύ ωραία. Έχει κάποιο πρόβλημα. Αυτό θα πουλήσει πολύ γενικά. Αυτό πάει πάρα πολύ τώρα. Πουλάει πάρα πολύ σε όλες τις πλατφόρμες. Biden, bro. Νούμερο 8. Εντάξει. Είναι 6 ώρες, σχεδόν 7 ώρες του Joe Biden. Όταν το ορκισμός του... Παιδιά, αυτή είναι πολύ κακή λίστα, δεν ξέρω, τα top 10 βίντεο. Εντάξει, είναι Αμερική θα πεις και εσύ, αλλά και πάλι ρε φίλε. Forge Labs, I spent 100 days in zombie apocalypse in Minecraft. Here's what happened. Και εγώ, παιδιά, κάποτε είχα την σειρά μετά το τέλος. Θέλω να αφήσετε comments, όσοι το θυμάστε αυτό στο YouTube μου. Actually, νομίζω έχω δει αυτό το βίντεο από κάποιον άλλον, δεν ξέρω ποιον. Είναι ένα mod και γίνεται απλά χαμό. Αυτό πρέπει να το παίξω ρε φίλε, πρέπει να δοκιμάσω αυτό. Μπορεί να έχει πλάκα αυτό, actually. So, είχαμε μέχρι τώρα δύο Minecraft βίντεο και ένα εντελώς random dancing gaming βίντεο στα top 10s. Και έχουμε το Dude Perfect Game Night Stereotype. Ξέρεις τι, τουλάχιστον είναι ελάχιστο ρόλο. Αυτό είναι κάτι που θα βλέπα εγώ με τα... Είναι ο ένας τύπος στην παρέα που έρχεται και παίζει μαζί σου έτσι board games. Αλλά είναι φίλε, θα αρχίσει σε λίγο βούντου πράγματα. So, αυτά ήταν τα top 10 most watched videos με βάση Αμερικής όπως είπαμε. Έχουμε τώρα και top creators US. Ρε φίλε, σίγουρα θα έχει λίστα. Εγώ θέλω να δω παγκοσμίως ρε φίλε. Σε έχουμε το Mr. Beast που συζητήσαμε και πριν για τα βίντεο του. Να εδώ το Squid Game, σας είπα να πάτε να δείτε, πάρα πολύ ωραίο actually. Και πάει σχεδόν προς τους 100 million μπίστες, subs. Ο δεύτερος είναι ο Darman, είναι αυτός που είχε κάνει πριν, που φτιάχνει όλα αυτά τα σκετσάκια. Ναι ρε φίλε, ξέρεις πόσες φορές έχω δει αυτή τη φάτσα στο TikTok. Εντάξει, μου αρέσει που τα δεύτερα του κανάλια, ξέρω εγώ, είναι όλα ίδια φωτογραφία, απλά έχει διαφορετικό text. Τρίτη είναι η Sniper Wolf, υπάρχει ακόμα αυτή. Και τι κάνει ακριβώς. Okay. Αυτή δεν είχε φάει cancel παλιά. Δεν θυμάμαι. Αυτή ήταν relevant. Αυτή τη θυμάμαι εγώ από καιρό του Call of Duty Ghost που έπαιζε και αυτή Call of Duty. Και πλέον από ό,τι βλέπω κάνει reaction videos. Αυτό που κάνω εγώ αυτή τη στιγμή. Γιατί παιδιά, δείτε τα views, πουλάει αυτό.
Επίσης, ρε μπρο, δεν τη θυμάμαι έτσι. Τέταρτος δεν είναι Corey X Kenshin. Δεν έχω ιδέα ποιος πια είναι, τι είναι. Οκ. Μπρο, είναι φάση που κάθε μέρα ανακαλύπτεις καινούριους creators, ξέρω εγώ. Ξέρεις πόσοι YouTubers υπήρχαν στην Ελλάδα όταν ξεκίνησα εγώ? Το πολύ 5-10, πλέον δεν τους προλαβαίνω. Δεν φαντάζεσαι τι γίνεται στο εξωτερικό. Πέμπτος είναι ο Dream, που είχαμε δει και ένα από τα βίντεο στο να είναι στα top 10. Μόνο Minecraft κάνει, ε. Μόνο Minecraft. Damn. Αυτός είναι ο Tommy Init. Και αν δεν κάνω λάθος, και αυτός κάνει Minecraft, έτσι. Εντάξει, είναι από Αγγλία και μπήκε στους top 10 της Αμερικής, ε. Αυτό σημαίνει ότι το βλέπουν πολύ από Αμερική, το ξέρω αυτό. Ακόμη ένα top Minecraft. Minecraft είναι πάρα πολύ popular, ε, γενικά. Ακόμα, μετά από 10 χρόνια. Ο Mark Romer που είπαμε πριν πάλι είναι στην 7η θέση. Αυτός που φτιάχνει διάφορα πράγματα για να πιάσει τους scammers. Δεν κάνει μόνο αυτό, λέμε. World Tallest Elephant Toothpaste, World Record Domino Robots. Γενικά ο τύπος νομίζω δούλευε στην NASA φάση. Former NASA and Apple engineer, current YouTuber friend. Ναι, he has big brains. Μπορεί να κάνει πολλά και διάφορα. Call me Chris είναι στην 8η θέση. Εγώ την ξέρω από TikTok. Δεν ήξερα καν ότι έχει YouTube και τι ανεβάζει, ρε φίλε. Reacting to instant regret TikToks. Μάλιστα. So είναι Sniper Wolf με λίγα λόγια, απλά ξαφή. Στην ένα έχουμε τον Technoblade. Oh, αυτό είναι κι άλλο Minecraft. Είναι κι άλλο Minecraft. Ωραία τα thumbnails του. Μ' αρέσουν τα thumbnails, είναι πολύ ωραία. Από τους 10 creators, οι 3 είναι, ξέρω εγώ, Minecraft creators, έτσι. Και στη 10η θέση έχουμε The Royality Family. Έχω πολύ μεγάλη απορία τι να. Oh no. Μάλιστα. Οκ, okay, so. Αυτό είναι κατευθείαν για παιδιά, έτσι. Είναι σίγουρα για παιδιά αυτό το βίντεο. Oh my god, baby number 3. Έχουν και Royality Gaming κανάλι, από ό,τι φαίνεται. Και πάμε τα παιδιά, να κάνω και εγώ κανένα χριστουγεννιάτικο βίντεο. Vlog μας. Αλλά νομίζω είναι λίγο αργά πλέον για vlog μας. Μετά έχουμε τους top 10 breakout creators. Είναι αυτοί που, ξέρω εγώ, έγιναν explode το 2021 και νομίζω είχα ακούσει έναν που πήγε μέσα σε ένα μήνα φάση σε ένα μιλ subscribers, που λογικά μπορεί να είναι κάπου εδώ σε αυτή την λίστα. Παρ' όλα αυτά έχουμε την Call Me Chris πάλι, ο Randboo. A million people decided to press the same button, so now I'm making the same session kill God. Τι? Wait, what? Τι κάνει αυτός, ρε? Βλέπω πολύ διάφορο content. Πες μου τι είναι. Okay, είναι γενικά διαφορετικό content, δεν είναι μόνο μαγείρεμα. Και φαίνεται να κάνει παρέα και με τον Tommy εδώ πέρα και με τον Dream, so είναι το gang εκεί πέρα. Adding life. So, πάλι reaction κανάλι φάση, φαντάζομαι. Μπελούγα στην τέταρτη θέση. Hello, please subscribe. I love when you drop your phone. Ωραία, περίμενε, κάτσε να δούμε να καταλάβουμε τι φάση είναι το content αυτή τη στιγμή. Παίζαμε Pokemon Go, έπεσε το κινητό. Είναι αδιάβροχο αυτό το iPhone, όχι? Ναι. Τελικά όχι. Είμαι πολύ confused. Τι βλέπω? Αυτή. Put your phone in the freezer. Όχι. Όχι, 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 όχι. You put it in the rice. Not in the freezer. In the rice. It's a life hack. On TikTok. Παιδιά, κάτι που έχω μάθει από την προσωπική μου εμπειρία. Ποτέ μην εμπιστεύετε τα TikTok για τα live. Μόνο το ρύζι να εμπιστεύεστε. Καλά, εγώ έχω τη μεγάλη απορία τώρα εάν θα φτιαχτεί το τηλέφωνο. Το έχει βάλει όντως στο freezer. Το έχει βάλει σε ρύζι στο freezer. Δεν δουλεύει. That's impossible. TikTok has hacks always work. Ναι, θα το χτυπήσει και θα δουλέψει. Απίστευτο, παιδιά. Απίστευτο. Ρύζι και θάλαμος. Τι είναι αυτό? Δεν ξέρω τι μόλις είδα. Είναι η σκοτεινή πλευρά του YouTube. Στην 5η θέση μου τον Ryan Trahan.
This is a penny. Τι κάνει αυτό. Είναι η φάση που δεν βαριέμαι να κάτσω να δω τα βίντεο, στον μπορώ απλά. I survived using only Minecraft tools. I survived the world's loudest room. A metal detect. I survived the world's quiet room. So, ο τύπος επιζεί πολλά πράγματα, όπως κατάλαβα. Είναι survivor. Κάπου το έχω ακούσει αυτή στην τηλεόραση. Στην ίδια σχέση με το Tap L. Tap L, Minecraft, έτσι. Το Minecraft έχει γίνει τρελό. Πρώτο Minecraft. Δεν ξέρω τι φάση. Από τότε που το ξεκινήσει ο PewDiePie, πριν 1,5 χρόνο με το hardcore σειρά, το ξέρω εγώ. Για κάποιο λόγο το Minecraft έχει γίνει πάλι explode. Τώρα δεν ξέρω, μπορεί για μένα αυτό φαίνεται έτσι. Μπορεί δεν έχει πεθάνει. Oh, δεν έχει πεθάνει ποτέ το Minecraft. Αλλά η φάση ότι γίνει, έχει πάει πάνω πάλι. Δεν ξέρω αν το ξεκίνησε το PewDiePie ή απλά εγώ το παρατήρησα από τον PewDiePie. Γιατί, ναι, κυρίως σας είπα, δεν βλέπω πολύ άλλους YouTubers. Κοινή Gradion. Κάτι μου λέει ότι είναι Spanish creator. Γαλλικά. Τι, if you look at my daddy, season 3. Pull it out. Okay. So, είναι σκετσάκια αυτά που είχαμε, αυτά που βλέπω πολύ συχνά στο TikTok λογικά. Τσούμπο είναι στην 8η θέση. So, έχει Minecraft εικονίδιο. So, εγώ θα υποθέσω ότι κατευθείαν βλέπουμε Minecraft content creator και από ό,τι φαίνεται τα περισσότερα βίντεο του είναι Minecraft. Παίζει και κάτι διαφορετικό, αλλά αυτό το κάτι διαφορετικό πάρει πέντε τα 1 τρίτο view στο βίντεο του Minecraft. Όπως και εμένα το GTA. Στην 9η θέση έχουμε το Brand TV. This is the first time Popsicle has ever mailed me something that was on dry ice. And I think I know what's in here. Oh, είναι αυτός που έψαχνε τα perfect you never believe who sent me αυτός έψαχνε το perfect SpongeBob Popsicles, έτσι. Εδώ και ένα χρόνο ψάχνει, έχει τελικά βρει ή όχι. Και στην 10η θέση έχουμε το Casual Geographic. Παίζει να είναι το αγαπημένο μου κανάλι από αυτά που έχει αναφέρει εδώ μέσα. Άκυρο, παιδιά, δεν είναι από το αγαπημένο κανάλι. Είναι ο τυπέμνεο. You can't see it in 3 seconds, you're already... Καταρχάς, ανεβάζει highlights από TikTok αυτή τη στιγμή. Στο τύπος ουσιαστικά σχολιάζει εικόνες από δια... Μπορεί να μαθαίνει πράγματα, δεν λέω. Απλά εγώ θα προτιμούσα να δω, ξέρω, κανονικό geographic documentaire παρά να βλέπω έναν τύπο στο TikTok να μου εξηγά κάτι. Top Shots Creators. This year, first ever Top Shots Creator list is full of creators who took run for the mill everyday experience and transformed them into the entertaining snippets from gaming theme sketch only to relatable work vlogs. Who gives a fuck? Έχουμε TikTok για αυτά.